Ο στρατηγός του Αμερικανικού στρατού Κρίστοφερ Καβόλη είπε ότι ο ρωσικός στρατός είναι στην πραγματικότητα τώρα μεγαλύτερος κατά 15% από ό,τι ήταν στην αρχή του πολέμου. Η Ρωσία βρίσκεται σε καλό δρόμο, δημιουργώντας το μεγαλύτερο αριθμητικά στρατό στην Ευρώπη, επισήμανε ο ανώτατος διοικητής των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Κατά το παρελθόν έτος, η Ρωσία αύξησε τη δύναμη των στρατευμάτων της πρώτης γραμμής από 360.000 σε 470.000, συνέχισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι ενισχυμένοι αριθμοί προήλθαν από την αύξηση της ηλικίας στρατολόγησης της Ρωσίας από τα 27 στα 30. Η αύξηση σημαίνει ότι η Ρωσία μπόρεσε να διευρύνει τη δεξαμενή των διαθέσιμων στρατευσίμων κατά 2 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια. Συνολικά η Ρωσία βρίσκεται σε καλό δρόμο να διοικήσει τον μεγαλύτερο στρατό στην Ήπειρο, είπε ο Καβόλη στην εναρκτήρια δήλωσή του στο Κογκρέσο. Ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία θα είναι η μεγαλύτερη, πιο θανατηφόρα φορά και πιο θυμωμένη με τη Δύση από ό,τι όταν εισέβαλε, πρόσθεσε ο ίδιος. Την περασμένη εβδομάδα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Κουρτ Κάμπελ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει σχεδόν πλήρως αποκαταστήσει τον στρατό της μετά από μεγάλες απώλειες στην Ουκρανία. Οι νέες δυνατότητες του ρωσικού στρατού αποτελούν μακροπρόθεσμη πρόκληση για τη σταθερότητα στην Ευρώπη και απειλούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, είπε ο Κάμπελ. Οι προειδοποιήσεις του Καβόλη και του Κάμπελ για έναν αναζωογονημένο ρωσικό στρατό έρχονται εν μέσω φθήνουσας υποστήριξης των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Για πρώτη φορά από το 1945 μια μεγάλη ομάδα γερμανικών στρατευμάτων, αρκετές χιλιάδες άτομα, θα εμφανιστεί στα ρωσικά σύνορα, τονίζουν ρωσικές δημοσιογραφικές πηγές. Ο Πιστόριους έστειλε τους πρώτους στρατιώτες της 45ης Ταξιαρχίας στη Λιθουανία, αποκαλώντας αυτή τη μέρα μεγάλη και σημαντική για την Μπούντενσβέρ. Το ανακοίνωσε στις 8 Απριλίου κατά την επιβίβαση του γερμανικού στρατιωτικού σώματος στο αεροδρόμιο του Βερολίνου. Ο ίδιος σημείωσε ότι μια ολόκληρη ταξιαρχία του γερμανικού στρατού θα σταθμεύσει στη Λιθουανία. Οι πρώτοι 20 στρατιώτες πέταξαν ήδη στη Λιθουανία. 9 μήνες μετά τη λήψη της απόφασης, 3 μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Λιθουανίας και Γερμανίας, η διμερή συμφωνία υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2023 και αφορά τη μεταστάθμευση μιας γερμανικής ταξιαρχίας τον επόμενο χρόνο. Συνολικά η γερμανική ταξιαρχία στη Λιθουανία θα αριθμεί 5.000 άτομα, ενώ η ταξιαρχία θα φτάσει στο απόγειο της δύναμης και της ετοιμότητας μάχης της το 2027. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.